Καλή και ευλογημένη χρονιά. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται το Σταυρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κόβουμε και το πρώτο κομμάτι για το καλό. Σεβασμιότατε, αγαπητοί βουλευτές, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι των αστυνομικών, στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστικών αρχών του τόπου μας, αγαπητοί εκπρόσωποι και των σωματείων των εργαζομένων, αλλά και αγαπητές φίλες και φίλοι εργαζόμενοι, αγαπητοί δημοσιογράφοι και απασχολούμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είστε κοντά και εσείς καθημερινά για να καλύπτετε την ειδησιογραφία. Νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα, μια συμβολική μέρα, όχι μόνο γιατί κάθε νέο έτος μας δημιουργεί και τον ενθουσιασμό ότι ξεκινάει κάτι από την αρχή, αλλά μας κάνει να σκεφτόμαστε και απολογιστικά και αυτοκριτικά πολλές φορές, αλλά και να βάζουμε τις βάσεις, τους στόχους για τη νέα χρονιά. Επιτρέψτε μου, αυτή η χρονιά έχει και έναν ακόμα ιδιαίτερο συμβολισμό, μιας και είναι η πρώτη χρονιά μετά την πανδημία, μετά την υγειονομική κρίση, που όλους μας περιόρισε, όλους μας αλλίωσε και στην καθημερινή λειτουργία μας, αλλά πολλές φορές και στο λογικό και στο θυμικό μας και τους κραδασμούς αυτές και τις συνέπειες τις βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Και ο Δήμος μας ως οργανισμός, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποτελείται από ανθρώπους και όπως έχω πει πολλές φορές, ο Δήμος είναι οι άνθρωποι, είναι οι εργαζόμενοι, είστε όλοι εσείς, είμαστε όλοι εμείς. Είναι ένα δυναμικό στοιχείο που καθημερινά είναι σε ενέργεια, μεταλλάσσεται, μεταβάλλεται και είναι σε πολύ μεγάλη δράση. Είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στο δημότη, στο συνάνθρωπο, στην κοινωνία. Άρα περάσαμε από πολλούς κραδασμούς αυτή την τριετία, με πρωτόγνωρες καταστάσεις για όλη την ανθρωπότητα και για εμάς. Περάσαμε πολλές δυσκολίες. Σε κάποιες περιόδους, λόγω της υγειονομικής κρίσης, μείναμε πολύ λίγοι, μετά γίναμε περισσότεροι και τώρα επανερχόμαστε στην ομαλότητα και στην κανονικότητα. Όμως θα πω και μία θετική πλευρά αυτής της κρίσης. Πέρα από όλον αυτό τον κραδασμό, την ανασφάλεια, την αμφισβήτηση σε θεσμούς, σε αξίες, στον άνθρωπο τον ίδιο, γιατί κατά βάθος όλες αυτές οι κρίσεις είναι ανθρωπιστικές και αυτό είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε πρώτα απ' όλα. Το θετικό ήταν ότι μέσα από αυτή την κρίση, αν αναλογιστούμε ο καθένας τον εαυτό του και όλοι μαζί στην συλλειτουργία μας, βγήκαμε δυνατότεροι και μπορούμε να βγούμε και πολύ καλύτεροι. Θεωρώ ότι τα μαθήματα που πήραμε, τα διδάγματα που πήραμε από όλο αυτό το διάστημα μας έκαναν πιο δυνατούς να στεκόμαστε στα πόδια μας καλύτερα, να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και να πιστεύουμε περισσότερο και να το κάνουμε περισσότερο μεράκι και αγάπη σε αυτό που υπηρετούμε. Και αυτό που υπηρετούμε δεν είναι άλλο από τις ανάγκες και τα προβλήματα του συνανθρώπου, του δημότη και της κοινωνίας. Και αυτό λέω πολλές φορές, ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν ένα ξεχωριστό ρόλο και εμείς ως πολιτικοί προϊστάμενοι με την εντολή και την επιλογή του λαού, ακόμα πιο ιερό καθήκον και ρόλο. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν είναι εργαζόμενοι σε έναν απρόσωπο οργανισμό, δεν είναι ένα γρανάζι μιας απρόσωπης μηχανής απομακρυσμένης, είναι οι άνθρωποι που κρατάνε στα χέρια τους την κοινωνία. Τα έργα, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα, τις υποδομές είναι αυτοί που δουλεύουν καθημερινά δίπλα στο Δημότη και για το Δημότη. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το συναισθανόμαστε όλοι, ότι είμαστε εδώ για το Δημότη, από το Δημότη και με σκοπό να δημιουργούμε καλύτερο κόσμο, καλύτερη κοινωνία, καλύτερο αύριο, καλύτερο περιβάλλον για τους συνανθρώπους μας. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι το πετύχαμε και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής που ήταν το πρώτο που ήταν η προτεραιότητά μας σε αυτά τα χρόνια της κρίσης της υγειονομικής, ώστε κανένας άνθρωπος
να μην νιώσει μόνος του σε αυτή την κρίση, αλλά και σε άλλα επίπεδα υποδομών, εξυγχρονισμού του Δήμου. Ο Δήμος έχει προοδεύσει, και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και πολύ περήφανη για όλους που εργαστήκατε γι' αυτό, έχει προοδεύσει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια με την ψηφιοποίηση διαδικασιών, με τη ροή εργασιών, με το να βάλει τον πολίτη μέσα στον Δήμο, και νομίζω ότι αυτός πρέπει να συνεχίσει να είναι και ο στόχος, η συμμετοχική διαδικασία, ο Δήμος να είναι μέσα στις εξελίξεις, να νιώθει ότι είναι συνυπεύθυνος, ότι παίρνει στα χέρια του τα πράγματα που τον αφορούν. Και αυτό γίνεται με όλες αυτές τις ψηφιακές δράσεις και τις διαβουλεύσεις για κάθε ζήτημα, αλλά για κάθε καθημερινό πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό ένας σωστός, ενεργός πολίτης να ενημερώνεται για τα θέματα του Δήμου, να τα γνωρίζει, να έχει γνώμη, να έχει άποψη, για να είναι πιο δυνατός και να κάνει και εμάς καλύτερους, και τους εργαζόμενους και τους αιρετούς. Νομίζω λοιπόν ότι και με τα έργα υποδομών που έχετε δει ότι τα γίνονται σε πολύ μεγάλη κλίμακα, είτε αυτό είναι οδοπία, δημοτική, αγροτική, σχολεία, κτίρια, αποκαταστάσεις, καινούργια κτίρια, εγκληματικά κτίρια, όλη αυτή η αλυσίδα λειτουργεί μόνο όταν λειτουργούν όλοι οι κρίκοι. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να διεκδικούμε, εμείς και αυτό έχουμε την εντολή από το λαό να κάνουμε, να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, να σχεδιάζουμε, να έχουμε τη στρατηγική για ένα καλύτερο Δήμο. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά να μετουσιώνονται σε μελέτες, χρηματοδοτήσεις, διαγωνισμούς. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια λυσίδα μακρόσυρτη που έχει πολυσύνθετες διαδικασίες, γραφειοκρατία, κόπο, προσπάθεια, υπομονή και επιμονή καθημερινή. Και νομίζω ότι το 2023 πρέπει να μας βρει πιο δυνατούς σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που είναι η ευχή μου από μένα, μεταξύ άλλων, είναι το 2023 να είναι πιο δυνατή η τοπική αυτοδιοίκηση. Πιο δυνατή τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει πιο δυνατές κοινωνίες τοπικές, χωριά, κοινότητες, δήμοι, πιο δυνατή Κέρκυρα, πιο δυνατή Ελλάδα. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και ότι όλοι εργαζόμαστε και το κρατάμε στα χέρια μας αυτό, νομίζω θα έχουμε και την ενσυναίσθηση και τη συνέστηση του πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που επιτελούμε. Για όλα λοιπόν αυτά που επιτελέστηκαν αυτή την τριετία και για όλα αυτά που σχεδιάζουμε, που είναι ακόμα περισσότερα, και ελπίζω σε κανονικές συνθήκες και μακριά από κρίσεις, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους αντιδημάρχους μου, την ομάδα αυτή που καθημερινά είναι δίπλα στις υπηρεσίες, καθημερινά είναι στον αγώνα, είναι στην πάλη, είναι στους δρόμους, είναι στα γραφεία, είναι παντού και συμπαραστέκονται ο καθένας στην υπηρεσία, στο τμήμα και στη διεύθυνσή του, σε όλο αυτό το έργο που πρέπει να αποδώσει και να υπηρετήσει ο Δήμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εργαζόμενους που πάλεψαν, που ήταν δίπλα, που με υπομονή και επιμονή ενημερώνονται, γιατί οι νομοθεσίες αλλάζουν, οι εξελίξεις αλλάζουν, τα πάντα αλλάζουν, πάμε σε μια σύγχρονη εποχή, ανταγωνιστική, τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι παλεύουμε για όλα και πρέπει να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες εξελίξεις, στα καλέσματα των καιρών και να γίνουμε ένας ευρωπαϊκός Δήμος όπως πρέπει να είναι η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα του τουρισμού, του πολιτισμού που συνηθίζουμε να λέμε, για να τα κάνει όλα αυτά όμως πρέπει να είναι πάντα επίκαιρη, πρέπει να είναι πάντα στο κέντρο των εξελίξεων με μεγάλη εξωστρέφεια που αυτό προσπαθήσαμε και θεωρώ ότι καταφέραμε και το δώσαμε. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους εσάς, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους που είναι εδώ των παρατάξεων, γιατί παρόλη τη δυσκολία, παρόλη την απλή αναλογική που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και για μας, καταφέραμε και σε σημαντικά ζητήματα ανταποκριθήκαμε. Επίσης και τους βουλευτές που διεκδικούν για την Κέρκυρα, την περιφέρεια και όλους τους εκπροσώπους άλλων φορέων θεσμικών που συνεργάζονται μαζί μας, την αστυνομία, την τροχέα, το λιμενικό, την πυροσβεστική, το ναυτικό, όλοι οι πάντες, όποτε υπήρξε κάλεσμα και όποτε χρειάστηκε, συνεργαστήκαμε αγαστά.